σε συνέχεια δηλαδή της ερώτησης που έγινε και της απάντησης που έδωσε ο Άλκης, ο οποίος είναι βαθύς γνώστης των θεμάτων αυτών, από τους λίγους, η σχέση μεταξύ της Καταλάβαια Εκκλησίας και του Οικουμενικού Πατριαρχείου γεννιέται και εξελίσσεται τα 200 σχεδόν χρόνια του ελεύθερου βίου, τα 190 από το 1833 και μετά, μέσα σε αντινομίες και ετερογωνίες. Διότι αυτό το μονομερές αυτοκέφαλο της Ελληνικής Εκκλησίας που ανακηρύχθηκε το 1833 και αναγνωρίστηκε εκκλησιαστικά πολλά χρόνια αργότερα, το 1850, με τον τόμο της αυτοκεφαλίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, της αυτοκέφαλης Εκκλησίας της Ελλάδος, παρένθεση, η Εκκλησία της Ελλάδος η σημερινή εμπεριέχει την αυτοκέφαλη Εκκλησία της Ελλάδος του 1850 και της Μητροπόλης των Νέων Χωρών, που είναι άλλη οντότητα με βάση την πράξη του 1928, και τα δύο μαζί συγκροτούν την Εκκλησία της Ελλάδος, η οποία δεν είναι συνολικά αυτοκέφαλη, αλλά έχει την ιδιορυθμία που προσπαθώ πολύ συνοπτικά να περιγράψω. Η αντίφαση λοιπόν σε τι συνίσταται? Συνίσταται στο ότι το αυτοκέφαλο επιβάλλεται από τους πιο, ας το πούμε, δραστήριους και ακτιβιστές εκπροσώπους του διαφωτισμού στην Ορθόδοξη Εκκλησία της Ελλάδος. Ο Φαρμακίδης, ο οποίος είναι ο πραγματικός ηγέτης της αυτοκεφαλίας επί αντιβασιλείας, είναι διαφωτιστής, είναι εξυγχρονιστής. Άρα ο εκμοντερνισμός του κράτους και η αναζήτηση μιας εθνικής ταυτότητας είναι αυτή που επιβάλλει την αυτοκεφαλία ως όργανο απόκτησης της ταυτότητας, σε αντίθεση με έναν θεσμό της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Λίγοι ήταν την εποχή εκείνη οι διορατικοί που αντιλαμβανόντουσαν με άλλον τρόπο τη σχέση με την παρακμάζουσα Οθωμανική Αυτοκρατορία. Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα είναι ο Ανδρέας Συγκρός, ο οποίος πλούτησε επί του δημοσίου χρέους του Οθωμανικού και με τις γνωστές δραστηριότητες του στην Ελλάδα. Το λέω αυτό γιατί σε δωρεά συγκρού στεγάζεται το Υπουργείο Εξωτερικών, του οποίου έχω διατελέσει υπουργός, και στο ισόγειο, στην είσοδο, υπάρχει η προτομή του Ανδρέα Συγκρού. Και γενικά το Πατριαρχείο δοκιμάζεται στη σχέση του με την Ελληνική Εκκλησία μέχρι σήμερα. Δηλαδή, ακόμη και τώρα έχουμε ανοιχτές αντιδικίες για τα Σταυροπήγια, για το κτήμα Προμπονά, και διεκδικεί μία αναγνώριση, αν όχι από την Ελληνική Εκκλησία, από την Ελληνική Πολιτεία. Λοιπόν, σε αντίθεση με το τι κάνει και τι λέει η Ελληνική Εκκλησία, η Ελληνική Πολιτεία είναι πολύ προστατευτική για το Οικουμενικό Πατριαρχείο, γιατί θέλει, αναγνωρίζοντάς του την διεθνή νομική υπόσταση, να την επιβάλλει αυτή και διεθνώς. Διότι θα ήταν πολύ περίεργο να την ζητούμε διεθνώς, να τη ζητούμε από την Τουρκία και να μην τη δίνουμε στην Ελλάδα. Γι' αυτό και όλο το άρθρο 3 του Συντάγματος, που νομίζουμε ότι ρυθμίζει την επικρατούσα θρησκεία πρωτίστως και δίνει κάποιο μπόνους θεσμικό στην Εκκλησία της Ελλάδος, στην πραγματικότητα ρυθμίζει τη θέση του Πατριαρχείου και τα προνόμια του Πατριαρχείου στην Ελλάδα σε σχέση με την Εκκλησία της Ελλάδος. Τα προνόμια του στις νέες χώρες, στη Δωδεκάνησο, και το άρθρο 105 στο Άγιον Όρος, όπου είναι συνομοθέτης του Οικουμενικού Πατριαρχείου με την Βουλή των Ελλήνων. Τίποτα δεν μπορεί να γίνει στον καταστατικό χάρτη εάν δεν συμπράξει το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Πρώτη παρατήρηση. Δεύτερη παρατήρηση. Η εξαιρετική ανάλυση του Άλκη για το ρόλο του Οικουμενικού Πατριαρχείου επί ψυχρού πολέμου και μέχρι το τέλος του ψυχρού πολέμου και μετά, είναι γεωπολιτικά καθαρότερο, χωρίς συμπλέγματα και αμφιθυμίες, του Οικουμενικού Πατριαρχείου σε σχέση με την ελληνική εξωτερική πολιτική. Εμείς ακόμη και τώρα δεν μπορούμε να διατυπώσουμε έναν καθαρό λόγο σε σχέση με την Κρυμαία, σε σχέση με την Ουκρανία, σε σχέση με το πώς θα αντιμετωπίσει, ας πούμε, η Ευρωπαϊκή Ένωση
την συνολική στρατηγική στάση απέναντι στην Ρωσία. Είμαστε σε μια αμφιρέπουσα κατάσταση η οποία την περίοδο 2010-2015 κυρίως οξύνθηκε, διότι περιμέναμε και λύσεις στο πρόβλημα της ελληνικής πτώχευσης από τη Ρωσία, οι οποίες διαψεύστηκαν όπως κατά καιρούς έχουν διαψευστεί οι προσδοκίες, ας πούμε, του ξανθού γένους. Η μεγάλη λοιπόν τώρα επιχείρηση γεωπολιτικής σημασίας είναι το ουκρανικό αυτοκέφαλο. Το ουκρανικό αυτοκέφαλο, το οποίο παραχωρήθηκε το 2019, είναι μια κίνηση μεγάλης διεθνοπολιτικής σημασίας, προφανώς αντιρωσική, προφανώς φιλοαμερικανική. Της Ευρώπης μη δυναμένης να μας πει καθαρά την άποψή της για κανένα σοβαρό θέμα, για να είμαστε απολύτως ειλικρινείς μεταξύ μας. Παρότι το περιβάλλον είναι έντονα φιλοευρωπαϊκό, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι ρεαλιστικό. Η Ουκρανία αλλάζει τη θέση του Πατριαρχείου στον κόσμο της Ορθοδοξίας, διότι την διχάζει την Ορθοδοξία, αναμφίβολα. Διότι αυτή τη μεγάλη πράξη την έχουν αναγνωρίσει μέχρι στιγμής ούτε καν οι ελληνόφωνες εκκλησίες. Την έχει αναγνωρίσει μόνο η Αλεξάνδρεια, η Ελλάδα με τις αντιδράσεις που ξέρουμε και η Κύπρος. Δεν την έχει αναγνωρίσει ούτε το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, το οποίο παίζει πολύ έντονα φιλορωσικά, συγκαλώντας συνόδους πατριαρχών και προέδρων των αυτοκεφάλων εκκλησιών στα Ιεροσόλυμα, ούτε η Αλβανία, η οποία είναι ανάστημα του Πατριαρχείου, ούτε ο Αναστάσιος δηλαδή, ο οποίος αντιδρά πάρα πολύ. Ποια είναι η διαφορά? Η διαφορά είναι ότι η Ρωσία έχει διακόψει την κοινωνία με τον Πατριάρχη, δεν τον μνημονεύει στα δίπτυχα. Ο Πατριάρχης μνημονεύει τον Κυρίλου Μόσχας στα δίπτυχα και οι άλλες εκκλησίες που δεν αναγνωρίζουν την Ουκρανία εκκλησιαστικά μνημονεύουν τον Πατριάρχη, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο έως αδύνατο να επαναληφθεί, ας πούμε, το εγχείρημα μιας συνόδου τύπου Κρήτης. Διότι υπάρχει τώρα εκατέρωθεν δυσπιστία, φόβος και λεπτή ισορροπία, διότι η Σερβία φοβάται σε σχέση με το Μαυροβούνιο και σε σχέση με την Εκκλησία της Βόρειας Μακεδονίας, τη Σχηματική. Η Γεωργία είναι φιλοπατριαρχική, διότι έχει να αντιμετωπίσει το εκκλησιαστικό καθεστώς της Οσετίας και Απχαζίας. Άρα η εκκλησιαστική γεωπολιτική στην οποία κυριαρχεί το Πατριαρχείο είναι συγκρουσιακή. Και αυτοί μόνοι τους στο φανάρι, με τα απενιχρά μέσα, αλλά με ένα κύρος πολιτικό και διεθνοπολιτικό, έχουν μία ανοιχτή σύγκρουση με τη Ρωσία, η οποία διαπερνά το σώμα της παγκόσμιας Ορθοδοξίας. Αυτό δεν σημαίνει ότι το Οικουμενικό Πατριαρχείο δεν έχει στίγματα εθνοφιλετισμού. Προφανώς και έχει. Διότι για να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση με τη Ρωσία, το Άγιον Όρος, το οποίο είναι πανορθόδοξο, είναι πάρα πολύ επιφυλακτικό απέναντι στους μη Έλληνες που εγγράφονται στα μοναχολόγια, με όλα όσα συμβαίνουν εκεί στις σλαβικές μονές, τις κυρίαρχες, στους εν ενεργεία ιεράρχες του θρόνου, οι μη Έλληνες, οι Κύπριοι, είναι μόλις δύο, δηλαδή μόνον ο Βελγίου και ο Αργεντινής. Οι άλλοι είναι αρχιεπίσκοποι, οι τιτουλάροι, δεν είναι πάντως εν ενεργεία Μητροπολίτες του θρόνου, ακόμη και αν είναι πάρα πολύ σημαντικοί στον διάλογο, όπως ο Τελμισού, ή πολύ σημαντικοί στην δογματική Ορθοδοξία, όπως ο Κάλιστος Γουέρ, δεν είναι στους εν ενεργεία ιεράρχες του θρόνου. Και βέβαια, όπως πολύ γλαφυρά, όπως πάντα λέει ο Άλκης, αυτό είναι μια ιστορία που κρατάει 70 χρόνια, διότι η πτώση του Μαξίμου του Πέμπτου δεν είναι μια πτώση λόγω καταθλίψεως και ψυχικής ασθενείας, όπως παρουσιάστηκε. Ήταν μια σύγκρουση με τη φιλορωσική στάση την εποχή εκείνη, δηλαδή μεσούντος του ψυχρού πολέμου, μεσούντος του εμφυλίου πολέμου στην Ελλάδα, παρετείται ο Μάξιμος και εγκαθίσταται ο Αθηναγόρας ως άνθρωπος των Αμερικανών στο Πατριαρχείο και στέλνει τον Ιάκωβο όχι αμέσως, μεσολαβεί ο Μιχαήλ, αν θυμάμαι καλά,
στην Αμερική, για να, όπως λέει ο Άλκης, για να εκλεγεί ο Ιάκωβος Αρχιεπίσκοπος Αμερικής, ο Αθηναγόρας διαλύει τη σύνοδο, απολύει τη σύνοδο. Εξαποστέλει πιτάκια, δηλαδή γράμματα πατριαρχικά με τα οποία απολύει τους συνοδικούς, διορίζει 4 μέλη, 5 μελή σύνοδο, η οποία εκλέγει τον Ιάκωβο, τον επιβάλλει δηλαδή, με μεθόδους οι οποίοι τώρα φαίνονται πάρα πολύ περίεργες. Αντί του Μελίτων Χατζή. Αντί του Μελίτων Χατζή, ο οποίος Μελίτων Χατζής μετά διαχειρίζεται τις διαγραφές εκ του καταλόγου όταν εκλέγεται ο Δημήτριος, διότι αφού διαγράφει ο ίδιος, διαγράφησαν όλοι οι σημαντικοί, πήγανε στον πιο άσημο, τον νεότερο και τον πιο χειραγωγήσιμο. Άλλο αν αυτός δια της ταπεινώσεως υψώθηκε ο Δημήτριος, αλλά στην αρχή ήταν ένα παρένθετο πρόσωπο στην άσκηση της Πατριαρχίας, και μετά όταν εκλέγεται ο Βαρθολομαίος, δεν διαγράφεται κανείς εκ του καταλόγου και εκλέγεται αυτός ο Χαλκιδόνος, δηλαδή πρώτος στην τάξη και τοποτηρητής. Ένα σημαντικό θέμα το οποίο πρέπει νομίζω να το συζητήσουμε και θα έχει ο Άλκης να μας πει πάρα πολλά, βιωματικά πάρα πολλά, είναι η 20ετία Ερντογκάν σε σχέση με το Πατριαρχείο. Δηλαδή, ποια είναι η αξιολόγηση? Η δική μου αξιολόγηση είναι ότι είναι μια πάρα πολύ καλή 20ετία. Όπως με εξαίρεση την περίοδο της έντασης από τον Νοέμβριο του 19 και μετά, δηλαδή από το λεγόμενο τουρκολιβικό μνημόνιο και μετά, έως τότε ήταν και η πιο καλή για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις από πλευράς δηλαδή έντασης και διολίσθησης στην προάσπιση των εθνικών θεμάτων. Αλλά το Πατριαρχείο πήρε τις ιθαγένειες των Μητροπολιτών, μεταξύ αυτών τώρα ο Γαλλίας Εμμανουήλ εισάγεται στην Κωνσταντινούπολη ως Χαλκιδόνος, ενώ έχει πάρει ιθαγένεια τέτοια, νομική δηλαδή, δοτή ιθαγένεια, και εγκαθίσταται εκεί στην ουσία ως πρώτος στη τάξη. Και το δεύτερο είναι ότι εφαρμόζονται οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, αποδίδονται κτίρια, περιουσίες, το Πατριαρχείο της, το Ορφανοτροφείο της Πριγκίπου, δεν έχει ανοίξει χάλκι. Αλλά η δική μου άποψη είναι ότι αν θέλαμε, θα μπορούσαμε να έχουμε εγκαταστήσει τη Χάλκη παράρτημα της θεολογικής σχολής του Τιμίου Σταυρού, και θα ήταν πολύ δύσκολο για την τουρκική πλευρά να μην το δεχθεί. Αλλά αυτό είναι ένα παιχνίδι στο οποίο πρέπει κανείς να είναι πολύ προσεκτικός, γιατί είναι παιχνίδι αποχρώσεων σε όλα τα πιθανά επίπεδα. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτό είναι ένα υπόστρωμα που πρέπει να το έχουμε υπόψη μας, και βέβαια πάνω σε αυτό υπάρχει ο άλλος ορθόδοξος λόγος του Πατριαρχείου. Δηλαδή είναι διαφορετικό να ακούς, ας πούμε, τον Αμβρόσιο, τον πρώην Καλαμβρίτη τον Αμβρόσιο, και διαφορετικό να ακούς τον Ζιζιούλα. Είναι διαφορετικό να ακούς, ας πούμε, τον Κυθύρον Σεραφείμ, και διαφορετικό να ακούς τον Τελμισού, ας πούμε, ο οποίος αναλύει τις θέσεις της Ορθοδοξίας ως εκπρόσωπος στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών. Όμως και αυτό έχει όριο, διότι στη συζήτηση περί του τρόπου μεταδόσεως της Θείας Κοινωνίας οι καινοτομίες δεν πέρασαν ούτε στο Πατριαρχείο και καταπολεμήθηκαν και στον Καναδά και στην Αμερική. Μείναμε στη Λαβίδα, διότι έπρεπε να προστατευθεί η δογματική καθαρότης πανορθόδοξα, η συμβολική δηλαδή καθαρότητα, γιατί δεν πρόκειται περί δόγματος, η λειτουργική καθαρότητα, ιδίως μετά την περιπέτεια του Ουκρανικού και με αμφισβήτηση ως προς το Ουκρανικό, το οποίο Ουκρανικό κυοφορείται 30 χρόνια, από το 90 ώσπου να ξεσπάσει η υπόθεση αυτή το 2019, μεσολαβεί το Εσθονικό, το οποίο έχει ρυθμιστεί με ένα μοντέλο το οποίο θα μπορούσε να είναι και το μοντέλο του Ουκρανικού. Βεβαίως είναι άλλη η ποιμαντική. Ποια ποιμαντική? Είναι η ποιμαντική η κοσμοπολίτικη, η οικουμενική, η προσαρμοσμένη στις συνθήκες ενός ποιμνίου που είναι διάχυτο σε διάφορες χώρες, αλλιώς ποιμένη στην Αργεντινή, αλλιώς στην Αμερική, στη Βόρεια Αμερική, αλλιώς στη Δυτική Ευρώπη, διαλλακτική, εμπερίστατη, διότι είναι άλλο να είσαι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου εγκατεστημένο στην Ελλάδα με σφραγίδα, υπογραφή, εξουσία και πλειοψηφία κατά τεκμήριο ορθόδοξη,
Και άλλο να είσαι μειονοτικός στην Ορθοδοξία. Μειονοτική Ορθοδοξία. Μειονοτική Ορθοδοξία είναι βεβαίως διαλλακτική, διπλωματική, προσεκτική. Όταν όμως επιχειρεί, τώρα που το επιχείρησε αυτό το Πατριαρχείο, έβγαλε ένα κείμενο 20 σημαντικών θεολόγων, ελληνικά και αγγλικά, να μιλήσει για τα οξύτατα κοινωνικά ζητήματα, δηλαδή να μιλήσει για τις εκτρώσεις, για το γάμο των ομοφυλοφίλων, να μιλήσει για την κλωνοποίηση και την βιοτεχνολογία, για την βιοηθική, να μιλήσει για όλα τα ερωτήματα του σύγχρονου ανθρώπου, θα δείτε ότι αυτά που λέει είναι διστακτικά και πεπερασμένα. Δεν μπορεί να υποθεί κάτι το οποίο είναι, ας πούμε, σοκαριστικό με την καλή έννοια του όρου. Δηλαδή δεν μπορεί να υποθεί κάτι το οποίο ξεφεύγει από τα όρια των εγκυκλίων του Πάπα. Αξίζει να το διαβάσετε αυτό το κείμενο για την Ορθοδοξία στο σύγχρονο κόσμο. Ποια είναι η θέση, η θέση η θεολογική, γιατί τα άλλα είναι πολιτική, διεθνοπολιτική, γεωπολιτική, οργανωτικές πρωτοβουλίες. Υπάρχουν και άνθρωποι, όποιοι θέλουν, που αναζητούν στο φόρουμ internum, αναζητούν την πίστη τους. Αυτοί δεν θα τη βρουν την πίστη στις απαντήσεις στα σύγχρονα ερωτήματα, αλλά στην εξορισμού επαφή, την αποκαλυπτική επαφή με το ζήτημα. Διότι αν πάμε τώρα σε αναλύσεις κοινωνιολογικές, βιολογικές κτλ., δεν νομίζω ότι θα οδηγηθούμε πουθενά αξιοπρεπώς τουλάχιστον. Δια της υπεκφυγής και της σιωπής σώζεται η κατάσταση. Είναι μια πολύ σημαντική και έξυπνη θεολογία που είναι η θεολογία του υπαινιγμού και της σιωπής. Διότι όταν αρχίζεις πια να μιλάς και να μιλάς ρητά και αναλυτικά, το πράγμα γίνεται πολύπλοκο και εύθραυστο. Πάρα πολύ. Αυτά ήθελα έτσι να σας πω εμπνεόμενος από το γεγονός ότι με τον Άλκη έχουμε πολλές φορές συζητήσει και συζητάμε για τα θέματα αυτά. Πρέπει να αποκαλύψω βέβαια ότι υπάρχει και τρίτος ρέκτης, ο οποίος είναι απόν τα τελευταία χρόνια, ο Βαγγέλης Τσεκούρας, τον οποίο πολλοί ίσως γνωρίζετε από τις Βρυξέλλες, από την ΜΕΑ ή από το Υπουργείο Γεωργίας ή από την κατάληψη της νομικής, που ήταν και αυτός ένας προνομιακός συνομιλητής στα θέματα του Πατριαρχείου. Για να μην τον αποσιωπήσουμε, έτσι άλλοι. Ας συζητήσεις που αρχίσανε από την Place de la Sorbonne, την εποχή της... Ναι. Ένα Μάιο που χιόνιζε. Ναι. Αυτά. Εμείς είμαστε βυθισμένοι σε αυτά, οπότε μην σας κουράζουμε. Όχι, δεν είναι. Εγώ απλώς ήθελα, με την αφορμή αυτά που είπε ο Βαγγέλης, να τονίσω δύο πράγματα. Πρώτον, ότι όφυλα και εγώ να αναφερθώ στην Ουκρανία. Διότι αποτελεί συνέχεια, ας πούμε, του εθνοφιλετισμού και όλης αυτής της ιστορίας. Δεν το επιχείρησα γιατί είναι πάρα πολύ πολύπλοκο. Αλλά εγώ πιστεύω ότι, φυσικά είναι μέσα στις γραμμές αυτές που είπε ο Βαγγέλης, πιστεύω όμως ότι τελικά είναι μια εκκλησιαστική απόφαση, δεν είναι μια γεωπολιτική απόφαση. Εκκλησιαστική απόφαση την οποία εξήγησε όλα τα όρια. Δηλαδή δεν θα μπορούσε να κάνει διαφορετικά και είναι πιστό το Πατριαρχείο στην αντίληψη ότι στο σύγχρονο κόσμο το έθνος είναι μια έννοια την οποία δεν μπορούμε να την υπερβούμε. Πρέπει να τη διαχειριστούμε, κατ' οικονομία να σου να τη δούμε. Αλλά ο εθνοφιλετισμός είναι ρητά ένα φαινόμενο απεχθές, ένα φαινόμενο καταδικαστέο και ένα φαινόμενο που καταδικάστηκε. Στην Ουκρανία το επιχείρημα, το βασικό επιχείρημα του Πατριαρχείου είναι το εξής, ότι ωραία, να κάνω ό,τι μου λένε ό,τι θέλουν οι Ρώσοι, ας πούμε, δηλαδή αυτοί είχαν την... Αλλά όταν εδώ έχουμε έναν λαό χριστιανικό, ο οποίος βρίσκεται σε πόλεμο, δεν μπορεί να έχουμε... τις δικαιοδοσίες. Δηλαδή, τα πράγματα έχουν ξεφύγει. Δεν είναι πλέον. Άρα είμαι υποχρεωμένος να εφαρμόσω αυτό το οποίο έχω εφαρμόσει στην ιστορία. Δηλαδή έτσι και δημιουργήθηκε η Ρωσική Εκκλησία, η Μόσχα, δηλαδή όχι η Ρωσική Εκκλησία, έτσι δημιουργήθηκε η Εκκλησία της Ελλάδος. Πάντως γεγονός είναι, Άλκη μου, ότι η Ουκρανία είναι έθνος μεν, αλλά έθνος το οποίο δεν έχει καθαρή ταυτότητα. Έχει εσωτερικές αντιφάσεις και αυτές. Και αυτές περιλαμβάνουν βέβαια και την αυτοκεφαλία. Διότι είναι άλλο οι ανατολικές επαρχίες, είναι άλλο οι ρωσόφωνοι ρωσόφιλοι, ρωσότροποι και άλλο βέβαια οι αυτοί οι οποίοι είναι στις τάξεις αυτή τη στιγμή
της αυτοκέφαλης εκκλησίας. Οι ταυτότητες είναι μια επικίνδυνη συζήτηση και είναι κάτι το οποίο διαμορφώνεται. Δηλαδή ναι. η δημιουργία του αυτοκεφάλου εκκλησίας Ουκρανίας θα οδηγήσει στο να γίνει πιο σταθερή η ταυτότητα. Το έχουμε δει στην ελληνική περίπτωση, όπως σωστά λέει. Ακριβώς. Αλλά στην ελληνική περίπτωση κατεξαίρεση. Και είναι και η Greek Catholic του Lvov, οι Ιουνίτες δηλαδή, όπως η Greek Orthodox, Greek Catholic. Greek Catholic είναι η Ιουνία. Είναι αυτοί οι οποίοι αναγνωρίζουν την δικαιοδοσία, την διοικητική δικαιοδοσία του Πάπα. Όλα τα άλλα είναι Ορθόδοξοι. Έτσι, ναι. Αλλά και αυτό είναι ένα πρόβλημα, το οποίο όμως είναι. Αυτό είναι ακόμα πιο πολιτικό πρόβλημα. Αυτό είναι ακόμα πιο συνδεδεμένο με το Τανζιμάτ, διότι αυτοί για λόγους πολιτικούς έχουν διαφορετικά φορολογικά και τελωνιακά καθεστώτα. Το συνεχίζει το Βατικανό αυτό, Άγγι μου, το συνεχίζει. Εντάξει. Καλώς κακώς, για να είμαστε ρεαλιστές. Μέχρι και τώρα, πέρσι, πρόπερσι, πριν από 2-3 χρόνια, έκανε ρυθμό αγγλικανικό. Δηλαδή έκανε αγγλικανική ουνία. Εντάξει, είναι και αυτό. Αλλά και εμείς, ίσως δεν το ξέρουν οι φίλοι μας εδώ, και εμείς, κυρίως στο Πατριαρχείο Αντιοχίας, έχουμε δυτικό ρυθμό στην Αμερική και στη Γαλλία σε πολύ περιορισμένο χώρο, στην Αμερική ευρύτερα, υπάρχει δυτικός ρυθμός. Δηλαδή, λειτουργούν ως ρωμαιοκαθολικοί κληρικοί που ανήκουν δογματικά και εκκλησιολογικά στο Πατριαρχείο Αντιοχίας, είναι Ορθόδοξοι δυτικού ρυθμού. Έχουμε και εμείς δηλαδή τα σχήματά μας. Τα εκκλησιαστικά φαινόμενα είναι πολιτικά φαινόμενα, είναι οργανωτικά φαινόμενα. Δηλαδή, δίνονται λύσεις και οι λύσεις αυτές πρέπει να βγουν κάτω από μια θεωρία. Είναι πολύ. Δεν βλέπω κάτι αντίφαση εκεί. Απλώς βλέπω το πώς ο χρόνος εγγράφεται σε αυτές τις εμπειρίες και πάμε παρακάτω. Και ο χρόνος που εγώ παρακολούθησα ιδίως τα τελευταία 20 χρόνια. Είναι ένας πολύ περίεργος χρόνος, διότι έχουμε την άνοδο του Ισλαμισμού, έχουμε τη διάλυση της ορθόδοξης, ας πούμε, κλιμακικής παράδοσης, έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον κοινωνιολογικό και δημογραφικό φαινόμενο που αλλάζουν τα πάνω κάτω. Έχουμε την Τουρκία πάλι μεγάλη δύναμη, αλλά όχι με τον ίδιο τρόπο τον αυτοκρατορικό, με έναν άλλο τρόπο, ας πούμε, των πραγμάτων, σαν μεγάλη πληθυσμιακή και γεωγραφική οντότητα. Και μέσα σε αυτήν την πορεία, βλέπουμε μια εντελώς ασυνήθιστη συμπεριφορά των πρωταγωνιστών. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι οι Ισλαμιστές δεν είχαν κανένα πρόβλημα ούτε με τα ελληνοτουρκικά, ούτε με το Πατριαρχείο. Αυτό ήταν πρόβλημα μόνιμο της ρεπουμπλικανικής παράδοσης, της κεμαλικής παράδοσης. Αλλά και η κεμαλική παράδοση, αν εξετάσεις γιατί μένει εκεί, δεν είναι διότι έχει κάποιο πρωτογενές πρόβλημα, ας πούμε, με τον κανονισμό για τα ελληνικά νησιά, για το Αιγαίο κλπ. Αλλά θέλει να αποδείξει ότι είναι πιο πατριώτες από τους προηγούμενους. Και επειδή βρίσκεται με το επιχείρημα το ότι μα τι καταφέρατε εσείς, ας πούμε, τι κάνατε. Δηλαδή, είχαμε μια αυτοκρατορία και την κάνατε ένα μικρό κρατήδιο, ας πούμε. Πρέπει να παριστάνει τους σκληρούς. Βέβαια, μέσα σε αυτή την κίνηση όλη είναι πάρα πολύ εύκολο να δεις, διακοιμή οφθαλμού, το πώς συμπεριφέρεται η εθνικιστική διάσταση, ας πούμε, η οποία μολύνει κατά κάποιο τρόπο και την ρεπουμπλικανική καθαρότητα, η οποία έχει μια άλλη λογική, αλλά και την ισλαμική καθαρότητα, η οποία με τον τρόπο της έχει επίσης μια άλλη λογική. Και φτάνουμε τώρα σε αυτό το χάος που είναι σήμερα και το οποίο δεν υπάρχει καμία απάντηση. Γιατί είναι όλα ανοιχτά, όλα υπάρχουν ρυθμίσεις για το Πατριαρχείο, οι οποίες είναι εξαιρετικά σημαντικές και εξαιρετικά πιο ευνοϊκές από ό,τι ήταν με την γερμανική διοίκηση, με το γερμανικό κράτος, με το γερμανικό καθεστώς, αλλά αυτές πρέπει και να εφαρμόζονται. Έτσι. Πρέπει και να εννοούνται με τον ίδιο τρόπο και πρέπει να έχουν και μια διάρκεια. Αλλιώς δεν έχουν κανένα νόημα. Δεν είναι. Αν πάρουμε την εμπειρία του Αθηναγόρα, και ο Αθηναγόρας έζησε εξαιρετικές στιγμές, βέβαια κινούμενος πάνω στο άρμα, ας πούμε, το αμερικανικό, δεν έχει καμία σημασία, έζησε. Μέχρι που κόντεψε να χάσει τη ζωή του από τον. Όταν βρέθηκε μπροστά στην. Επί Αθηναγόρα γίνανε οι διώξεις του. Το πογκρόμα του 1956. Πρωτοφανές. Δεν θα μπορούσε να έχει ξαναγίνει. Αυτά. Αλλά ήθελα με την ευκαιρία να πω το εξής, ότι τα νομικά και
προβλήματα ορισμού, ας πούμε, είναι πάρα πολύ πολύπλοκα με το Πατριαρχείο. Αλλά όταν μιλάμε γενικά για Πατριαρχία, διότι αυτή είναι και η παραδοσιακή, αλλά και η τρέχουσα ελληνική χρήση, δεν χρησιμοποιούμε πληθυντικό μεγαλοπρεπία, εννοούμε μια πραγματική κατάσταση. Δηλαδή μετά το 15ο αιώνα, το φανάρι στην Κωνσταντινούπολη είναι συγκεντρωμένα και τα υπόλοιπα πατριαρχεία. Δηλαδή είναι και το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας και το Πατριαρχείο Ιεροσολύμου. Μόνο το Πατριαρχείο Αντιοχίας δεν είχε ποτέ ουσιαστικά μεταφερθεί, αν και είχε πάρα πολύ μεγάλες αντιπροσωπείες εκεί. Και όλοι αυτοί ήταν εγκατεστημένοι στο φανάρι. Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμου σε απόσταση 50 μέτρων από το. Δηλαδή ένα οικοδομικό τετράγωνο το χωρίζει από το μοναστήρι που φιλοδοξεί. Και γι' αυτό χρησιμοποιούμε το πληθυντικό και λέμε μιλάμε για τα Πατριαρχεία ή μιλάμε για τις συνόδους που συγκροτήθηκαν στα Πατριαρχεία, ας πούμε, οι συναντήσεις που έγιναν στα Πατριαρχεία.